Θέλω σε συνέχεια της αναφοράς στον Νίκου του Σοφιανού ε, να καταγγείλουμε με αυτή την αφορμή την άδικη και αντιλαϊκή απόφαση που πήρε η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υφυπουργός Αθλητισμού με βάση την οποία καταργείται η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους, το οποίο είναι πρόγραμμα 40 χρόνων Παρότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα το έχετε κάνει όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει υποχρεωτικά ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή πληρώνουν οι συμμετέχοντε στο πρόγραμμα από την τσέπη του, παρότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υποβαθμίζεται, έχει υποστεί μεγάλε περικοπέ στη χρηματοδότησή του, εξακολουθεί να ικανοποιεί μια ανάγκη σε οικογένειε και σε κοινωνικά και οικονομικά ευπαθεί ομάδε που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για άθληση στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε, συνεπώ, για μια απόφαση η οποία ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στο κοινωνικό δικαίωμα του αθλητισμού και παιδιών, νέων και όλων των ηλικιακών μονάδων, αλλά και των γυμναστών, ε, χιλιάδων εργαζομένων δηλαδή, και γι' αυτό και έχει προκαλέσει ήδη μια σειρά αντιδράσει και στον αθλητικό κόσμο και στου φορεί των γυμναστών κτλ. Στο Δήμο μα, η συγκεκριμένη απόφαση στρέφεται ενάντια σε πάνω από 2.500 ωφελούμενου που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα το προηγούμενο διάστημα, περίπου 60 εξ αυτών. Άτομα με ειδικέ ανάγκε και γίνεται μάλιστα όλη αυτή η κίνηση σε μια περίοδο που ο λαό μα περνάει δύσκολα και με την κρίση και με την πανδημία και τι συνέπειέ τη. Κατά τη γνώμη μα, είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το δικαίωμα του λαού στην άσκηση θεωρείται από την κυβέρνησή σα ω πολυτέλεια. Οτιδήποτε αφορά δικαίωμα του λαού είναι για σα πολυτέλεια και κόστο. Ανοιχτοχέρεται είστε μόνο σε όσα ζητήματα αφορούν business και επιχειρηματικά συμφέροντα. Και επίση θεωρούμε ότι με αυτή την απόφαση. Και σηματοδοτείται το μηδενισμό τη κρατική χρηματοδότηση στου Δήμου, αλλά και το κομμάτι τη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στον χώρο των γυμναστών, σε συνέχεια μια σειρά μέτρων που έχουν πάρει μέχρι σήμερα οι κυβερνήσει, που φτάνουν με αποκορύφωμα στην επέσχυτη πληρωμή με το αντίτιμο, δηλαδή με το κεφάλι των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, που καθιερώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δήμο, η πλειοψηφία του Δήμου, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν αντιδράσει ακόμα και από δημάρχου δικού σα τη Νέα Δημοκρατία, εσεί δεν έχετε πει κουβέντα. Με αυτή την έννοια, ενώ επίση δεν έχετε καν μπει στη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο να εγκρίνετε το προσωπικό για την επόμενη χρονιά, για τη χρονιά 2021-2022, μέσω του πανδά. Εμεί λέμε ότι πρέπει να πάρει θέση ο, το Δημοτικό Συμβούλιο τη Αθήνα και πρέπει και έχετε και ευθύνη και από την πλευρά σα και εσεί να πιέσετε την κυβέρνηση για να αρθεί αυτή η απόφαση για την κατάργηση του προγράμματο τη συμμετοχή τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Να εξασφαλιστεί όχι μόνο η άμεση επαναφορά του, αλλά κατά τη γνώμη και η αναβάθμισή του, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση και μόνιμε σχέσει εργασία για του εργαζόμενου. Και τέλο, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν πρέπει ούτε καν να σκεφτείτε να φορτώσετε στι πλάτε των ωφελούμενων αυτά που κόβει η κυβέρνησή σα μέσω αύξηση του αντιτίμου και μετά να το παίζετε εσεί οι καλοί τη υπόθεση ότι εξασφαλίσατε αυτό το δικαίωμα. Το λέμε για να είμαστε ξεκάθαροι, θεωρούμε ότι πρέπει να τοποθετηθείτε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.